ζημιές ήταν σημαντικές, αλλά ευτυχώς δεν θρυνήσαμε ανθρώπινα θύματα. Και έχουν κηρυχθεί περιοχές σε έκτακτη ανάγκη, τόσο στο Δήμο Ξυλοκάστου και Ευρωστήνης, αλλά και στο Δήμο Λουκρακίου Περαχώρας και Νίου Θεοδόρου, με εντολή του Περιφερειάρχη, μετά από χαρτί του Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, ώστε να υπάρξουν αποζημιώσεις στους ανθρώπους που κάηκαν και σπίτια, αλλά και έχουμε και μεγάλες ζημιές στις γεωργικές εκτάσεις. Εμείς με κλιμάκιο πήγαμε και μηχανικών, αλλά και ανθρώπων της του περιβάλλοντος, αλλά και του Διεύθυνσης Γεωργίας, ώστε να δούμε τις ζημιές. Εμείς δεν αποζημιώνουμε, αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ βέβαια. Είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, για άμεση παρέμβαση, και εμείς στα αρδευτικά δίκτυα, δίκτυα που είχαν ζημιές, άμεσα επεμβαίνουμε με τη μορφή του επίγοντος, ώστε να βοηθήσουμε να υπάρξει άρδευση των περιοχών και εκεί που μπορούμε, είναι σωμένα κάποια χτήματα, να μπορέσουν να αρδευτούν, γιατί έχουμε αρκετές ζημιές στο αρδευτικό δίκτυο. Νομίζω η παρέμβαση της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας αλλά και του Περιφερειάρχη ήταν άμεση και καθημερινή. Καθημερινά είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας και σήμερα έχουν μια οικονομική ασφυξία όσο ποτέ άλλοτε.